Μιλάμε, έχεις αποφασίσει να τρελάνεις κόσμο για δουλειά, ε. Τι έκανα. Τι έκανες. Είμαι πολύ απλά ντυμένη σήμερα. Απλά ντυμένη είσαι. Για Fashion Week. Α, για Fashion Week, εντάξει. Ευτυχώς προσδιορίστηκε με κάποιο τρόπο. Αυτό το κρατάς έτσι μαζί το με κρατάω, το κρατάω, ναι, γιατί είναι λίγο μακρύ. Και θα το κρατάς συνέχεια, έτσι, όχι, θέλω όχι να πω. Ορίστε. Θα το αφήσεις τώρα, ξέρω εγώ, θα να το πούν τα κορίτσια. Αφήσω, ναι. Πολύ ωραία. Ρέινα, πού είσαι ακριβώς σήμερα εσύ? Λοιπόν, πηγαίνω στο Fashion Week στο Μιλάνο ως επίτιμη καλεσμένη της Βερόνικα Έτρο. Γνωρίζεστε? Όχι προσωπικά. Όχι, δεν θα μπορούσες, γιατί τόσο που έχουμε αλλά ακούσει εντάξει, το προηγούμενο διάστημα, θα μου φαινόταν πάρα πολύ φυσιολογικό να την ξέρεις. Είδα ότι έχει εδώ δαντέλες, πράγματα, διαφάνειες. Και πήγες. Και πήγα. Και τώρα θα βαθμολογήσετε. Είναι πολύ καλή βαθμολογία σου. Καλή, ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Μάλλον εκτιμήθηκε αυτό που έφτιαξες. Για να δούμε, να ξεκινήσουμε λίγο με την Εμιλία που έχει βάλει 2 ωστόσο. Είναι από τις πιο χαμηλές βαθμολογίες βέβαια. Ναι. Κανονικά δεν είναι για 2. Ήθελα να βάλω 1 απλά επειδή πλέον προσπαθούμε όλες πάρα πολύ να φέρουμε κάποια look, κάποια κομμάτια. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο look αυτό που έχεις φέρει. Απλά δεν είναι έτρο. Δηλαδή θα μπορούσα γιατί να δεν φανταστώ, είναι έτρο. Δεν είναι καθόλου. Καλά, έτρο εννοείς, όχι, το ρούχο δεν είναι. Όχι, όχι, δεν εννοώ το ρούχο, εννοώ το στυλ. Το στυλ όμως, ναι, εγώ από την έρευνα που έκανα είδα ότι έχει διαφάνειες, έχει βελούδο, είναι έχει εντελώς δαντέλο. Άλλο ύφος, δηλαδή αν πήγαινε σε Dolce Gabbana, ας πούμε, θα μου κάνεις πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια. Οκ. Okay. Αλλά δεν μου κάνεις ποτέ για έτρο, δηλαδή καμία επαφή το έτρο, το brand έτρο με αυτό που έχει. Ναι, βάλει. Δηλαδή τι έχει σαν χαρακτηριστικό. Είναι εντελώς άλλα pattern. Δηλαδή, άμα το έτρο έχει κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω τίποτα από αυτό. Ναι, το ποιο brand είναι το χαρακτηριστικό. Είναι το print. Γιατί εγώ το είδα διαφάνειες. Γενικά φούστες με διαφάνειες. Είναι συγκεκριμένο print που έχει το έτρο. Print. Ναι. Βασιλική, έχεις βάλει και εσύ 2. Ναι. Τι να σου πω, και εμένα τώρα δεν μου... Η φούστα λίγο πάει να γίνει αυτό που λες, αλλά όλο το υπόλοιπο όχι, ούτε εμένα μου το θυμίζει, γιατί και δεν ξέρω και αν σου πηγαίνει κιόλας αυτό, Ρέινα. Δηλαδή, ενώ μου αρέσει πάρα πολύ το κεφάλι. Δεν ξέρω αν αυτή η γραμμή είναι Ρέινα, ας πούμε, ότι... την κολακεύει, τη σπάει. Γιατί δεν να με μην είναι Ρέινα. Εμένα μου αρέσει για να καταλάβεις αυτή τη στιγμή από εδώ και πάνω η εικόνα σου. Από τη ζώνη και κάτω δεν τη βλέπω και πολύ για Fashion Week. Αυτό θέλω να πω. Αλήθεια τώρα. Τώρα δεν και... είμαι και η αρμόδια, λέω τη γνώμη μου, βρε Ρέινα, τι να σου πω. Δεν το έχω δει αυτό το show για να το μελετήσω και όλος όπως το μελέτησες εσύ. Αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν από τη έχει μέση κάτι πάνω ιδιαίτερο να μελετήσεις. Είναι 5 πράγματα να διαβαστεί. Δεν κάνω για Fashion Week. Από τη μέση και κάτω δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει για πουθενά, όχι για Fashion Week. Α, αυτό για θέλω πουθενά, να πω. Okay. Όχι, δεν μου αρέσει. 2,5 είναι ο μέσος όρος από τις συμπαίκτριές σου. Μπορείς να πας στους κριτές. Και ξεκινάει, Ρέινα, ο Δημήτρης. Τσάω. Yes. Ξεκινάω από το κεφάλι. Τα μαλλιά πίσω μου αρέσουν. Το make-up αυτό, το οποίο είναι βερούσκα στα 70's, δεν ταιριάζει με την εικόνα που έχω μπροστά μου. Mm-hmm. Ήθελε απλά ένα ωραίο eyeliner που κάνεις ωραίο και μέχρι εκεί. Και ένα ωραίο κόκκινο στόμα. Τέλο. Το σκέφτηκα, αλλά ήθελα να κάνω λίγο κάτι πιο υπερβολικό. Αυτό είναι μια goth γυναίκα και όχι έτρο, το Dolce Gabbana. Είσαι αυτό το κορίτσι. Είσαι μια Ιταλίδα, είσαι Μαλένα, δεν είσαι έτρο ρομαντική, είσαι Dolce Gabbana, Σιλιάνα. Γιατί πας στο σοου των έτρων, της έτρο, επειδή είδες 2 ρούχα με διαφάνειες. Όχι, απλά... Σε φοράς αυτό, στη ζώνη εδώ, σεξι, αυτό ωραία δεν όπως είναι πάντα. Ρομαντικό ο κορσές. Όχι. 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 Δεν ούτε είναι. Η διαφάνεια. Okay. Όχι, η διαφάνεια θα μπορούσε να είναι. Okay. Αλλά όχι έτσι όπως το φοράς εσύ. Και με αυτό στα μαλλιά. Και μόλα. Είσαι ένα κορίτσι Dolce Gabbana. Γιατί πας σε άλλο σόου, παιδάκι μου, και δεν πας εκεί που ξέρεις και το όχι, και ταιριάζει και η δικιά σου εικόνα.
σε αυτό το show. Ναι, αυτό ήταν η αρχική μου σκέψη. Τώρα δεν ξέρω γιατί ήθελα να πάω εκεί για να κάνω έτσι λίγο την αλλαγή, επειδή ήξερα ότι θα πούνε τα γνωστά brand. Για να μπερδέψεις τα κορίτσια. Όχι, όχι. Ήθελα έτσι να πω κάτι διαφορετικό. Βάλε κάτι δεν διαφορετικό. Δεν ήθελα να πω το συγκεκριμένο. Δεν χρειάζεται να πεις. Εμείς αλλού κινήσαμε για αλλού και αλλού η ζωή μας πάει. Εντάξει τώρα. Βρε Ρεΐνα, θα πήγαινε στην Έτρο έτσι καλεσμένη, επίτιμη. Θα πεις γεια σας. Ένα. Πού είναι ο Ντομένικο Ντόλτσε, θέλω να του μιλήσω. Τι θα του έλεγες. Στα ισπανικά όμως αυτή τη φούστα θα του μιλήσει. Ναι, είναι ισπανικά. Στέλιο. Αυτό look είναι καταστροφικό πάνω σου. Πρώτο, δεν μπορείς να περπατήσεις τη φούστα και την κρατάς, το οποίο όταν δεν μπορούμε να περπατήσουμε ένα ρούχο, ειδικά σε εκδηλώσεις, καλύτερα να μην πάμε, αν δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Αυτή τη φούστα έπρεπε να την κοντίνεις. Σέρνεται στο πάτωμα, ρέει κάτω, δεν μπορείς να περπατήσεις, είναι όλο λάθος. Σου κόβει τη σιλουέτα αυτή η διαφάνεια, η διαφάνεια που είναι από τη μέση μέχρι το γόνατό σου. Εκεί που ξεκινάει πάλι το... Και... Εδώ. Ναι. Και από το γόνατο και κάτω είναι μαύρο, έχει κόψει σε γραμμές το σώμα σου. Όσο ψηλά παμπουτσίτσα να βάλεις, σου αλλοιώνει. Εγώ νόμιζα ότι με ψήλωνε αυτό το στυλ. Καμία σχέση. Κάνει ακριβώς το αντίθετο. Και είναι και λίγο λάθος εσώρουχο αυτό για ένα τέτοιο look. Είναι πάρα πολύ. Είναι λίγο πιο χαμηλό, αλλά είναι έχει. Είναι πολύ παρτό το εσώρουχο αυτό. Δεν είναι για να φορεθεί ως εξώρουχο. Είναι χαμηλό, είναι πολύ πιο χαμηλό. Απλά ανέβηκε τώρα. Εγώ σου λέω ότι βλέπω. Ναι. Εντάξει. Και η ζώνη αυτή είναι πάρα πολύ ακαμπτή, άβολη για αυτό το look. Είναι γυαλιστερή, πολύ βινίλ. Έχει το βελούδο, έχει τις διαφάνειες, έχει αυτό το μακιγιάζ που πραγματικά όλο μαζί, αν το δεις, κάνει τελείως goth και είναι και οριακά. Δεν θα το πω για να σε προσβάλλω, είναι λίγο αποκριάτικο. Εκτός θέματος, εντελώς. Ένα. Και κλείνουμε με την Ηλιάνα. Τι να σου πω και εγώ τώρα, Ρέινα, νομίζω κατάλαβα το Δημήτρη και το Στέλιο. Πραγματικά ένας οίκος που έχει τόσες επιλογές, τόσα πράγματα να μπερδέψεις, να δώσεις χρώμα, να πας τα δικά σου τα ωραία τα φθινοπορεινά, το καφέ, το πορτοκαλί, το κίτρινο, που έχουν τόσο πολλά ρούχα σε αυτά τα χρώματα, να έχει μέσα τζίνι φες. Πώς κατέληξε αυτό με μια εικόνα που είναι τόσο ρομαντική και τελείως εκτός από αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Σύνοι ότι έχεις βάλει όλα μαύρα. Έχεις κάνει και αυτό το μακιγιάζ. Είναι... Ήθελα να αλλάξω λίγο. Τι να αλλάξεις. Δεν μου πάει. Μα είναι μαύρο στόμα, μαύρα μάτια, άσπρο μολύβι μέσα, κάτι κρίκι με λάμψη. Δηλαδή είσαι τόσο ωραία κοπέλα και είναι σαν να μην σε γνωρίζω βασικά. Βάλει και τα γυαλιά. Το τερμάτισα. Το τερμάτισες, αλλά τώρα το λάθος αυτό έγινε. Τι να κάνουμε. Ένα. Τέλειο, τι γλυκό. 5,5. Αυτή είναι η τελική βαθμολογία. Να. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.